σημειώνοντας την 8η συνεχή επιτυχία της εστάθμιμα μάτς πρωταθλήματος και απέχοντας μόλις 2 νίκες από το ρεκόρ της που είναι 10 στα 10 και έχει επιτευχθεί 2 φορές κάτω παρτών. Η Ένωση που απέδειξε και πάλι ότι βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα πρόλαβε να σημειώσει 2 γκολ στα πρώτα 4 λεπτά. Προηγήθηκε με 4-0 πρωτού σκοράρει ο Ηρακλής. Γκολ για Όσκαρ από Ίβιτς και Γιώργα του. Ο Μπορμπόκης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και ενώ προσποιείται ότι θα δώσει δεξιά περνάει πολύ ωραία μπαλιά, γίνεται το σουτ 1-0 για την ΑΕΚ με τον Βασίλη Τσάρτα που κινήθηκε ως κλασικός επιθετικός αυτή την φάση, έκανε πολύ ωραία κίνηση, πήρε την μπάλα, κοντρόλαρε και με το δεξί, όχι με το καλό του πόδι δηλαδή, νίκησε τον Χρήστο Κελπέκη και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ μόλις το 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Λάκης. Παλιά του Λάκη για τον Μαλαδένη, πολύ ωραία στον Ίβιτς, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ίβιτς περνάει και τον Κελπέκη, χορεύει όλη την άμυνα του Ηρακλή, 2-0. Καταπληκτικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ που μόλις το 6ο λεπτό προηγείται ήδη με 2-0 στο σκορ. Ο Ήλια Ίβιτς έδειξε την κλάση του σε αυτή την φάση. Από την κεφαλιά πάσα του Χρήστου Μαλαδένη, χόρεψε την άμυνα του Ηρακλή, πέρασε και τον Κελπέκη και στην κενή αιστεία δεν δυσκολεύτηκε να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ΑΕΚ μόλις στο 6ο λεπτό. Γκόνιας. Ο Γκόνιας πέρασε ωραία, όμως δεν έχει στήριγμα, κάνει την κάθρη παλιά, είναι καλή για τον Μίετσελ. Πλασάρι με δεύτερη προσπάθεια ο Μίετσελ μετά την απόκριση του Χιώτη, δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ατσουράνης. Έκανε το λάθος ο Κατσουράνης καθώς ανέβηκαν για να πιέσουν αρκετά ψηλά οι παίκτες του Ηρακλή. Πολύ ωραία η παλιά και χάνεται μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία από τον Μίετσελ. 8 παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος. Ο Γκόνιας ετοιμάζει την εκτελέση. Περνάει μπάλα από τον τείχο στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ πιο ψύχρεμα αυτή τη φορά και με καλύτερες προϋποθέσεις για μια επίθεση με τον Γεωργάτο να ψάχνει για τον κακή συνεννόηση και το αυτογκολ. Έψαξε ο Γεωργάτος για τον Μαλαδένη, ο οποίος έχει τραυματιστεί στη σύγκρουσή του με τον Κελπέκη. Ο Κατσαμπής όμως ήταν αυτός που δεν συνεννοήθηκε καλά με τον τερματοφύλακά του και περνώντας την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κελπέκη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-0. Και τώρα ο Χατζή περνάει και πάλι για τον Μίετσελ που κάνει πολύ ωραία κεφαλιά, η μπάλα λίγο out από το δοκάρι του Χιώτη. Ο Μαλαδένης άνοιξε αριστερά το παιχνίδι για τον Γεωργάτο που έχει μπροστά τον Χατζή. Προτιμά να κάνει τη σέντρα. Λάκης από πολύ κοντά. 4-0 για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία η παλιά από τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Έδωσε έτοιμο γκολ ουσιαστικά στον Βασίλη Λάκη που βρέθηκε ξεμαρκάριστος μέσα στην μικρή περιοχή και από πολύ κοντά δεν δυσκολεύτηκε με το κεφάλι να πετύχει το 4ο γκολ της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι με τη συμπλήρωση του 81ου λεπτού. Γκόνιας. Περιμένει ο καπετάνος και ο Φοφόγκα στην περιοχή. Ο Γκόνιας δοκιμάζει μόνο στο σουτ. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Ασιόπουλο, στο δοκάρι και στα δίχτυα. Είναι ο καπετάνος τελικά αυτός που χρήζεται σκόρερ και ο Ηρακλής μειώνει σε 4-1 στο 84ο λεπτό του παιχνιδιού. Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Λάκη με τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γεωργάτο. Σουτ 5-1. Καταπληκτικό γκολ από τον Γρηγόρη Γεωργάτο που δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία. Ο Λάκης έκανε την σέντρα ακριβίας στο δεύτερο δοκάρι. Περίμενε ο Γεωργάτος που σκότωσε με αυτό το σουτ τον Κελμπέκη στο 88ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Γεωργάτος χρήζεται σκόρερ και η ΑΕΚ φτάνει στα 5 γκολ. Ηρεμεί τους συμπαίκτες του και τροφοδοτεί με τα χέρια τον Γεωργάτο που έχει αρκετό χώρο μπροστά του και περνάει την παλιά για τον Αλιτζή. Ο Αλιτζής που είναι σε πολύ καλή θέση πλασάρει τον Κελπέκη και έχουμε το 6-1. Και ο Αλιτζής λοιπόν χρήζεται σκόρε ενώ είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε 10 δευτερόλεπτα συμπληρώνονται τα 3 λεπτά. Γρηγόρη, 8η συνεχόμενη νίκη με ένα καταπληκτικό γκολ από σένα. Φαίνεται να του αρέσει αυτός ο τρόπος σκοραρίσματος του Γρηγόρη Γεωργάτου. Είχε ήδη πετύχει τέτοιο γκολ και στην Ιταλία όταν αγωνιζόταν με την φανέλα της Ίντερ.